Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Rewind! Όχι! Σας άρεσε ο Ζαχαρίας βλέπω τόσο καιρό, πουλάκια μου, και το αστιάκι στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ντερίλα. Και. Το αστιάκι αυτό λοιπόν παραπάει, του φαγάμε τη θέση. Οπότε τέρμα Ζαχαρίας, παιδιά, από εδώ και πέρα θα βλέπετε μόνο εμένα κάθε μέρα. Χα, για πείτε στα σχολεία πώς σας φαίνεται αυτό. Όπως και να έχει, επιστρέφουμε στα δικά μας μετά από πολύ καιρό. Θα σας δείξουμε ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν. Η Razer μας έστειλε μήνυμα. Μας λέει έχουμε ένα καινούργιο προϊόν για τον Αύγουστο, συγκεκριμένα ακουστικά. Να σας στείλουμε να τα δείξετε στον κόσμο, προφανώς. Και είπαμε ναι, εννοείται. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορούμε. Φορά τα ακουστικάκια. Λοιπόν, προφανώς και τα έχω βγάλει και τα έχω τεστάρει, έτσι, για να έχω και μία γνώμη. Είναι αυτά εδώ. Είναι τα Razer Kraken X. Απλή ονομασία, ναι, ok, γίνεται και ένας μικρό χαμός με τη σειρά Kraken. Αυτά είναι τα Razer Kraken X. Και έτσι όπως το ονομάζει η Razer, είναι τα Multi-Platform Guard Gaming Headset. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα συγκεκριμένα ακουστικά, αρχικά να πούμε ότι είναι τα πιο budget ακουστικά της εταιρείας αυτή τη στιγμή, της Razer. Τιμή λιανικής είναι τα 50 δολάρια, θα το βρείτε στην ελληνική αγορά γύρω στα λίγο κάτω από 55 ευρώ. Δεν έχει τα φρούφρου και αρώματα που ίσως έχετε συνηθίσει περισσότερο στη Razer. Είναι όπως είπαμε κάτι πιο budget, δεν έχει ας πούμε για παράδειγμα RGB, αλλά το 7,1 παραμένει. Τα συγκεκριμένα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν παντού, προφανώς και λειτουργούν με jack, PC, Mac, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One και γενικά σε όλες τις κινητές συσκευές, είτε iOS είτε Android. Λοιπόν, στη συσκευασία υπήρχε μόνο αυτό εδώ πέρα, προφανώς, και μόνο αυτό. Τώρα δεν υπήρχε κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε. Και φυσικά, ένας μετατροπέας είναι αυτά τα ακουστικά, όπως βλέπετε, για λειτουργία σε κονσόλες. Απλό. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε ένα review όπως το έχουμε συνηθίσει. Θα σας πω τι απλά πέρασα εγώ, τι βίωσα με αυτά τα ακουστικά μέχρι τώρα και τη συνολική μου άποψη. Αρχικά να πούμε ότι τα ακουστικά είναι πάρα πολύ ελαφριά. Ωραία. Τελευταία φορά που δοκίμασα Razer ακουστικά ήταν νομίζω πριν 2 χρόνια, ήταν τα κλασικά Kraken. Προφανώς τα συγκεκριμένα είναι λίγο πιο μαζεμένα. Αυτό που μου άρεσε στα συγκεκριμένα ακουστικά, όπως είπα, είναι πάρα πολύ ελαφριά. Τα χρησιμοποίησα πάνω από 4 ώρες και δεν ίδρωσα, παιδιά. Δεν ίδρωσα. Κάτι που το παθαίνω πάρα πολύ συχνά σε ό,τι gaming ακουστικό χρησιμοποιώ. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα ακουστικό τόσες ώρες και δεν ίδρωσα. Δεν ίδρωσανε τόσο πολύ τα αυτιά μου και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Όσον αφορά το μικρόφωνο, μην περιμένετε τρομερές σου αποδόσεις. Έχει ένα τυπικό μικρόφωνο, μπορείς να συνεννοηθείς, προφανώς μπορείς να συνεννοηθείς, να μιλήσεις, τίποτα το ιδιαίτερο. Το κλασικό, μπαμ πάνω κάτω για κάθε είδους κεφαλιού. Αυτά πάνω κάτω. Γιώργο, τι μας είπες τώρα, okay, δεν μας είπες κάτι. Λοιπόν, παιδιά, αυτά τα ακουστικά, okay, επειδή πολλοί παραπονιέστε και ίσως να μην έχετε άδικο ότι Razer ακριβά το ένα το άλλο, ό,τι δίνεις παίρνεις, να το ξέρουμε αυτό. Άρα στα συγκεκριμένα υπάρχει ένα πολύ καλό deal. Με 50 ευρώ παίρνεις ίσως κάτι παραπάνω από ό,τι αξίζει. Τα συγκεκριμένα δεν είχα ανάγκη για ακουστικά. Δεν είχα ανάγκη για ακουστικά και πλέον έχουν γίνει τα main ακουστικά μου. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας μεταφέρω ακριβώς τον ήχο που εκπέμπουν. Θα το συνδέσω στο κινητό μου και θα προσπαθήσω να περάσει ο ήχος μέσω της κάμερας για να καταλάβετε περίπου τι παίζει. Κανένα θέμα με συνδεσμολογία κτλ. Αλλά ήταν τέλεια. Για να βάλω κάτι. Θα το φέρω κοντά στην κάμερα. Λοιπόν, για πάμε. Παιδιά, τα μπάσα του πολύ μετρημένα, τα πρίμα του πολύ μετρημένα, έχει πάρα πολύ γλυκό ήχο. Τα ακουστικά αυτά έχουν πάρα πολύ γλυκό ήχο. Μην ξεχνάμε τώρα ότι στα 55 ευρώ παίρνεις ακουστικά
τα οποία μπορείς να τα συνδέσεις παντού, έτσι. Και Razer, προφανώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάω ήχος. Παιδιά, δεν το περίμενα. Δεν είχα ανάγκη για ακουστικά και ξαφνικά βρέθηκα τα ακουστικά αυτά να γίνονται main για εμένα, οπότε thumbs up, thumbs up για μένα. Ξεκούραστα ακουστικά, πολύ ελαφριά ακουστικά, συνδέονται παντού. Αν έχετε ανάγκη για κάτι φτηνό, θέλετε Razer, αγαπάτε τη Razer κτλ. Και θέλετε να επενδύσετε πάνω σε αυτή την εταιρεία στα συγκεκριμένα ακουστικά ή γενικά σε ακουστικά, αλλά δεν έχετε και τα πολλά λεφτά, πιστεύω ότι είναι ό,τι πρέπει. Έκπληξη για μένα, μπράβο Razer, για να τα μένει ακουστικά μου, έτσι. Και αυτά, τα λέμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Έχουμε πραγματάκια να σας δείξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτά ήταν τα Razer Kraken X και τα λέμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Bye!